Είχαμε προαναγγείλει βέβαια την κουβέντα που θα έχουμε σήμερα με τον κύριο Σταμάτη Γιωργούλη. Τώρα, εγώ θα αναφέρω στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, υποδημαρχός προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί όταν ήσασταν. Και εσείς θα μας πείτε τι ακριβώς στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών για όσους δεν γνωρίζουν τον Σταμάτη Γιωργούλη από το Χαδρά της Ορεστιάδος. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για αυτή την τόσο ζεστή πρόσκληση που μου απευθύνατε. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Χαίρομαι που είμαι σε αυτό το φιλόξενο χώρο. Χαίρομαι που είμαι στα Πατρώα Εδάφη. Η Ορεστιάδα είναι ένας χώρος που πάντα είναι μέσα στην καρδιά μας. Όπως ξέρετε, είμαστε παιδιά αυτής της περιοχής. Έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσαμε στην ευρύτερη περιοχή, αλλά τελειώσαμε τις γυμνασιακές μας σπουδές στην πόλη αυτή με πάρα πολύ έντονες αναμνήσεις, ανθρώπινες αναμνήσεις. Οι οποίες μας έχουν δώσει, τα λέγαμε, και τα καλύτερα εφόδια στην όλη πορεία που έχουμε διαγράψει μέχρι σήμερα. Αναφορικά με το ερώτημα που θέσατε, στέλεχος, έτσι όπως το ανέφερε προχτές ο Δήμαρχος, έτσι που είχε την τιμή, μου έκανε την τιμή να με καλέσει, ήταν και για μένα μια μεγάλη τιμή να πω μια καλησπέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους Πρόεδρους των τοπικών διαμερισμάτων. Στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών σημαίνει επιστημονικό στέλεχος καταρχήν. Είναι μια ομάδα επιστημόνων που πλαισιώνουν το Υπουργείο, που έχει μια πορεία συγκεκριμένη, έχει διαγράψει ήδη μια 20ετία. Ξεκινήσαμε αρχικά πλαισιώνοντας τις μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού, από το 1989-90 είχαν προγραμματιστεί και υλοποιήθηκαν στη συνέχεια. Είχαμε επιλεγεί με βάση τα προσόντα, κυρίως μεταπτυχιακές σπουδές, ξένες γλώσσες, καθώς και εμπειρία στο χώρο της τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα υπουργεία. Ξεκινήσαμε τη δράση μας αφιερώνοντας και αναλώνοντας όλο μας τον εαυτό στο να μπορέσουμε να στηρίξουμε επιστημονικά το Υπουργείο, στο οποίο εγώ έχω την τιμή να υπηρετώ, όπως σας είπα, 20 περίπου χρόνια. Επιστημονικό στέλεχος σημαίνει ότι είσαι δίπλα σε οποιαδήποτε ηγεσία του Υπουργείου, χωρίς χρώματα, χωρίς ταμπέλες. Σκύβεις δίπλα στα προβλήματα που η πολιτική ηγεσία σου βάζει σαν τα κορυφαία προβλήματα της χώρας, προσπαθείς να δώσεις λύσεις. Με άλλα λόγια, δεν ανήκεις ούτε στο στενό περιβάλλον της εκάστοτης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ούτε επίσης στο στενό περιβάλλον της εκάστοτης κυβέρνησης. Είσαι ένα επιστημονικό στέλεχος που προσπαθείς να δεις τα πράγματα με την αντικειμενική τους ακρίβεια, να δεις τα πράγματα έτσι όπως είναι και να δώσεις την καλύτερη δυνατή απάντηση ή πρόταση στην πολιτική ηγεσία, όποια και αν είναι, οποτεδήποτε και αν έρχεται αυτή στο Υπουργείο. Εγώ, όπως γνωρίζετε, υπηρετώ, μόλον ότι είχα επιλεγεί και σε ένα δεύτερο Υπουργείο, προτίμησα το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί? Είναι ένα Υπουργείο κομβικό. Χτυπάει ο παλμός της καρδιάς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε γωνιά της χώρας, άμεσα στο κέντρο. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο αισθάνομαι και αισθανόμουν ότι είναι το σπίτι μου. Για τον απλούστατο λόγο ότι αφουγκράζεται το κάθε πρόβλημα που έχει ο κάθε Έλληνας με την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικά αυτοδιοικούμενος, ας μου συγχωρηθεί ο όρος, είναι εντελώς δικός μου, και αν κάνω λάθος η γλωσσολόγια, ας με διορθώσουν. Άρα λοιπόν είναι το Υπουργείο το οποίο σφιχταγκαλέζει, τα λέγαμε, είναι η μάνα κατά κάποιο τρόπο των Υπουργείων που σφιχταγκαλέζει την τοπική αυτοδιοίκηση και προσπαθεί βέβαια να της δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, όχι πάντα βέβαια με επιτυχία, αυτό είναι γνωστό, αλλά ωστόσο θα λέγαμε ότι είναι μέσα στον πυρήνα, στην καρδιά των προβλημάτων που απασχολούν τον Έλληνα Δημότη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή ο καλύτερος γνώστης του Καλλικράτη είναι εδώ για να μας πει πράγματα για τον Καλλικράτη. Όμως, μία μικρή παρένθεση, κύριε Γιωργούλη. 20 χρόνια λοιπόν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εκείνα τα ταξίδια για την ως παρατηρητής εκλογές τριτών χωρών και λοιπά, πότε γινότανε? Να πάμε κάποια χρόνια τότε πίσω. Να πάμε κάποια χρόνια πίσω. Πραγματικά μου θυμίζεται γεγονότα τα οποία με συγκινούν βαθύτατα. Ίσως με κάνουν και να ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή. Τα λέγαμε τηλεφωνικώς από άλλη ραδιοφωνική συχνότητα, γι' αυτό το θυμήθηκα. Δεν θυμάμαι. Περάσανε 20 χρόνια. 20 ολόκληρα χρόνια. Εάν αυτή η τηλεφωνική μας επικοινωνία γινόταν από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είχε γίνει, στην Αφρική ήσασταν. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά και μπορώ να σας αναφέρω και ρητές φράσεις που είχαμε πει στο τηλέφωνο όταν παίρνατε, όταν τηλεφωνηθήκαμε, που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή στο Cape Town. Την ημέρα ακριβώς που γινόταν η αλλαγή του ρατσιστικού καθεστώτος με τον Νέλσον Μαντέλα να αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας. Και με ρωτούσατε πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τι λένε για το apartheid, τι είναι apartheid.
έτσι, ορολογίες που πιθανόν ο κόσμος σήμερα να τις έχει ξεχάσει. Αλλά για πολλούς ήταν πραγματικά βίωμα ή το είχαν ζήσει βαθιά στο πιτσί τους. Είχαν πληρώσει με φόρο αίματος, με θυσίες. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν το πιο σκληρό απάνθρωπο καθεστώς που γνώρισε ο κόσμος. Mm-hmm. Και με ρωτούσε πώς αισθάνονται οι Αφρικανοί. Οι οποίοι βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι και οι λευκοί, ας μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Δεν είναι απλά μόνο μαύροι και μάλιστα λευκοί οι οποίοι τέλος πάντων είχαν την καλή διάθεση να δώσουν μια δημοκρατική όθηση. Τώρα, πώς γινόταν, πώς ακριβώς οργανώθηκαν αυτές οι αποστολές, έτσι, μιας και με φαίνεται 20 σχεδόν χρόνια πίσω. Ήταν αναπόφευκτο, ήταν έτσι, αναπόφευκτο. Να γίνει. Όλα τα πράγματα κάποια στιγμή οριμάζουν. Και οι δικτατορίες βέβαια έρχεται η ώρα που οριμάζουν και πέφτουν σαν τα σάπια φρούτα, με την κακή έννοια της οριμάσης, όχι με την καλή. Σε αυτή λοιπόν ακριβώς τη φάση βρισκόμασταν στο 1988-89, όταν ο τότε Γενικό Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ξαβιέ Περές δο Εγκοϊάρ, Περουβιανός στην καταγωγή, τον οποίο έτυχε να συναντήσω σε κάποιες από τις τότε επιστημονικές έρευνες που γινόταν και συναντήσεις, αποφάσισε λοιπόν ο Ξαβιέ Περές δο Εγκοϊάρ να προχωρήσει ένα πρόγραμμα το οποίο λεγόταν πρόγραμμα εκδημοκρατισμού όλων των καθεστώτων που βίωσαν κάτω από δικτατορία. Έτσι το λέω πολύ απλά. Συνοπτικά, ναι. Απλά. Ελήφθη λοιπόν τότε μια απόφαση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ήταν ομόφωνη. Σε αυτήν ψήφισαν όλοι υπέρ αυτής της προσπάθειας, είτε ήταν τότε Σοβιετική Ένωση ακόμα, δεν είχε καταρρεύσει σχεδόν, βρισκόμαστε περίπου στο μετέχμιο της πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, είτε ήταν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είτε ήταν Ελλάδα, όλοι ομόφωνα αποφασίσαν ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η πορεία του εκδημοκρατισμού. Αλλά για να γίνει εκδημοκρατισμός θέλει και χρήματα. Η δημοκρατία ποτέ δεν πάει μόνη της. Θα έλεγα ότι η δημοκρατία είναι κουτσί όταν δεν διαθέτει τους ανάλογους πόρους. Είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, να το πω πιο ελαφυρά. Το αισθανόμαστε. Το αισθανόμαστε και σήμερα ακόμα στο πετσί μας. Περίπου την εποχή εκείνη είχαμε υπολογίσει ένα επιτελείο. Είχα την τιμή να επιλεγώ στο Υπουργείο Ιστορικών από τα τέλη του 89, αρχές του 90, όταν όπως σας είπα λειτουργήσαν οι μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού νομοθετικά πάντα ξεκινώντας. Mm-hmm. Και είχα επιλεγεί λοιπόν σε δύο Υπουργεία Προτίμηση των Ιστορικών και έρχεται ακριβώς στη φάση εκείνη η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που επικυρώθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Όλα τα κράτη που ήταν παρόντα ψήφισαν υπέρ. Και αποφασίζει λοιπόν τον εκδημοκρατισμό. Έρχεται η σχετική ανακοίνωση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επικοινωνεί το Υπουργείο Εξωτερικών με το Υπουργείο Εξωτερικών και ρωτάνε αν υπάρχει κάποια ειδική ομάδα στελέχωσης που θα μπορούσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και φυσικά η απάντηση είναι ότι έχουμε νέα παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Μιλάμε ειλικρινά ότι η πρόκληση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί όταν έχεις να εκδημοκρατήσεις 70 σχεδόν χώρες στον πλανήτη, θα λέγαμε την εποχή εκείνη το 1 τρίτο των χωρών του πλανήτη, ήταν, οι χώρες δεν είναι όπως είναι σήμερα 192, ήταν αρκετά λιγότερες, αλλά σίγουρα ο αριθμός 70 έμοιαζε ένας τεράστιος αριθμός και το εγχείρημα έμοιαζε πραγματικά ένα εγχείρημα τεράστιο, ένα σε μέγεθος τεράστιο. Δεν μπορείς να το συλλάβεις. Δεν μπορείς να το συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου. Έτσι. Και μιλάμε για χώρες οι οποίες είχαν αρκετές από αυτές και μεγάλους πληθυσμούς και δεν είχαν κάνει ποτέ στην ιστορία τους εκλογές. Ήρθε λοιπόν η απάντηση, το Υπουργείο Ιστορικών μας διαπίστευσε στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ και ξεκίνησε η πρώτη αποστολή με την Ναμίμπια, η οποία ήταν γερμανική αποικία δίπλα στην Νότια Αφρική, κάτω στο νότιο άκρο της Αφρικής. Ακολούθησαν μετά μια χιονοστιβάδα από χώρες, έτσι να σας πω την εμπειρία μου, ήταν συγκλονιστικές εμπειρίες. Έβλεπες ανθρώπους που ήταν 80-90 χρονών και ψήφιζαν για πρώτη φορά στη ζωή τους. Λέγανε, παιδιά, έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε μυστικά. Ή πρέπει να μας ακολουθεί ένας αστυνομικός ή ένας οποιοδήποτε παράγοντας συμμετοχής πόλης. Αυτό βιώνανε. Μυστικότητα πόλης. Μα δεν είναι δυνατόν. Μέχρι τώρα δεν μας άφηναν ποτέ. Και τους απαντούσαμε ότι ο δημοκρατισμός είναι εδώ. Mm. Και βέβαια, όταν είσαι Έλληνας και πας σε αυτές τις αποστολές, το βάρος είναι διπλό. Διότι όλες οι χώρες στις οποίες πηγαίναμε γνωρίζαν ότι η λέξη δημοκρατία, η έννοια είναι ταυτόσιμη με την Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν το ύψος των απαιτήσεων. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι από τη μεριά του Υπουργείου Ιστορικών, γιατί συνέχεια διευρύνθηκε ο κύκλος και προτάθηκαν και άλλα μέλη, τουλάχιστον όσοι ξεκινήσαμε αυτές τις πρώτες αποστολές που ήταν και παρθενικές αποστολές, και συνεχίζουμε και σήμερα ακόμα, αλλά πλέον όχι στο βαθμό του εκδημοκρατισμού, στο βαθμό της επαλήθευσης της πορείας της δημοκρατίας. Αλλά το πρώτο εγχείρημα είναι βέβαια και το δύσκολο. Ξεκινάμε από μια παρθενογέννηση, έτσι. Ναι, και ήταν μια εμπειρία ζωής. Συγκλονιστική. Έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι το εγχείρημα πέτυχε. Ναι. Σχεδόν απόλυτα, ας μην είμαστε βέβαια πάντα απόλυτοι, αλλά σε ένα τεράστιο βαθμό. Για παράδειγμα, είχαμε τις καλύτερες κριτικές και από τους γενικούς γραμματείς και από τους πρόεδρους που ανέλαβαν, από τον κύριο Νέλσον Μαντέλα, τον συναντήσαμε, τους
λατρεύει την Ελλάδα. Ο νομικός του σύμβουλος, ο Γιώργος Μπίζος, είναι Έλληνας. Και μας απένει με έφημη μνήμα για την δουλειά την οποία κάναμε, τον τρόπο τον οποίο κάναμε. Ξεκινήσαμε τις εκλογές από το μηδέν και τις ολοκληρώσαμε μέχρι την τελική τους φάση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παίρνεις έναν άνθρωπο που δεν έχει ψηφίσει ποτέ, του μαθαίνεις τα πάντα, του ξεκινάς την αλφαβήτα, την εκλογική, τον φέρνεις στην κάλπη, ψηφίζει, είσαι εσύ αυτός που εποπτεύει την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων, την καλή λειτουργία του fair and free election, που θα πει της ελεύθερης και δίκαιης εκλογής, και δίνεις το αποτέλεσμα το οποίο είναι σε θέση να ανακοινώσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και να απαγγείλει στην παγκόσμια κοινότητα ότι εδώ υπάρχει δημοκρατία. Εδώ είναι το μετερίζει, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά, όπου οι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν ο ένας τον άλλον στα μάτια, να λειτουργούν με δικαιοσύνη και ελευθερία. Και τι ικανοποίησε γι' αυτόν ο οποίος καθοδήγησε ένα λαό εκεί? Σε αυτό οπωσδήποτε έχετε δίκιο. Θυμάμαι τη βραδιά της εγκαθίδρυσης δημοκρατίας στη Νότια Αφρική. Έτσι, θα έλεγα από τα κορυφαία παραδείγματα, αλλά δεν είναι το μόνο. Είχαμε την Καμπότζη, όπου η γενοκτονία είχε θερήσει το μισό πληθυσμό της χώρας. Είχαμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, αλλά κυρίως στη Νότια Αφρική το αισθανθήκαν πάρα πολύ για δύο λόγους. Ήμασταν η χώρα η οποία προείδρευε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει τεράστια βαρύτητα. Τα συμφέροντα των Ευρωπαίων στη Νότια Αφρική είναι τεράστια. Μην ξεχνάμε ότι ο πύρινας συμβάσει είναι Ευρωπαίοι και κυρίως Ολλανδοί, βέβαια, οι οποίοι μιλάνε αυτή τη γλώσσα των Αφρικάνων, είχαν φτάσει εκεί 2-3 αιώνες νωρίτερα, είχαν δημιουργήσει μια καινούργια εθνική συνείδηση κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να αλλάξουν αυτές τις νοοτροπίες, να σταματήσουν εντελώς. Και βέβαια έχεις μια μαύρη πλειοψηφία του 85% και ίσως και λίγο παραπάνω, η οποία δεν είχε κανένα μα κανένα δικαίωμα. Μηδενικό δικαίωμα. Apartheid άλλωστε τι σημαίνει? Απόλυτα ανθρώπινος φυλετικός ρατσισμός. Δηλαδή επειδή είσαι μαύρος, σε βγάζουμε απ' έξω. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν θεωρείς άνθρωπος. Και τα ζήσαμε αυτά βέβαια με όλη αυτή την κίνηση της Winnie Mandela, η οποία δυστυχώς όμως, λόγω της προσωπικής συμπεριφοράς της, κατέληξε στη φυλακή αργότερα, πολύ αργότερα. Τα ζήσαμε με τον Νέλσον Μαντέλα, μια χαρισματική προσωπικότητα που ακόμα είναι στη ζωή και εύχομαι Θεός να του χαρίζει μέρες. Πρόκειται για ένα φωτισμένο άνθρωπο. Μου λένε ότι οι διάδοχοι του βέβαια δεν μας δώσαν τα καλύτερα των αποτελεσμάτων. Ούτε ο Τάμπο Μπέκι, ούτε ο Ζούμα ο σημερινός, μπορούν, ο πρόεδρος, μπορούν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά θυμάμαι εκείνη την ιστορική στιγμή της 8ης Ιουνίου του 1994. Όπου προσκεκλημένοι πλέον, αφού έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες των εκλογών, βρισκόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο με τους Έλληνες βουλευτές επικεφαλής, οι οποίοι είχαν την τιμή να προεδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ότι ήταν μια μοναδική συγκλονιστική στιγμή, μια στιγμή που σε κάνει να ανατριχιάζεις, ίσως και να δακρύζεις. Εμείς ένα ελάχιστο δείγμα είχαμε πάρει τότε τηλεφωνικά και έτσι το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Γι' αυτό ήθελα να αναφερθούμε στην εποχή εκείνη. Να έρθουμε στο τώρα όμως. Στον Καλλικράτη. Για το τώρα, καταρχήν να προσδιορίσω ότι Καλλικράτης δεν είναι, θα έλεγα, το σύνολο του προβλήματος στην Ελλάδα. Όχι, 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 σίγουρα όχι. Δεν είναι, και σίγουρα Καλλικράτης δεν πάει μόνος του. Αλλά οποιοδήποτε, θα έλεγα, μεταρρυθμιστικό εγχείρημα πάει παρέα με αυτό που λειτουργεί στη χώρα ως κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό σύστημα. Αυτά πάνε μαζί. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, τα δίδυμα αδέρφια, ξαδέρφια, όπως θέλετε πες το. Δίδυμα ξαδέρφια μάλλον δεν υπάρχουν στον ιατρικό ορίζοντα. Μπορούμε όμως εμείς να το, στον όρο της πολιτικής τέλος πάντων. Ναι, στον όρο της πολιτικής να το διευρύνουμε λίγα για να πούμε δύο πρώτα ξαδέρφια μοιάζουν σαν δύο σταγόνες. Θεωρώ θα τα ονομάζουμε ως εισαγωγικό δίδυμα ξαδέρφια. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Καλλικράτης δεν είναι ένα τυχαίο συγκυριακό Δεν είναι και πάλι μια παρθενογέννηση όπως προηγουμένως είχαμε μιλήσει και για κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στο διεθνή χώρο. Είναι οπωσδήποτε μια προκλητική ενέργεια με την έννοια ότι όταν αναλαμβάνεις να αλλάξεις ριζικά τα κείμενα, δεν λέω τα κακώς κείμενα, και ως ένα βαθμό βέβαια και τα κακώς κείμενα. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν ήταν το καλύτερο, έτσι το ξέρω. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα έπασχε από πάρα πολλά πράγματα και κυρίως βέβαια από την αδιαφάνεια μέσα στους χώρους των ίδιων των δημοτικών διοικήσεων. Η πρώτη προσπάθεια όμως που έγινε με το Καποδίστρια. Κοιτάξτε, η πρώτη προσπάθεια στην εποχή που έγινε ήταν καλή. Καλή. Θεωρώ ότι ανταποκρινόταν για την εποχή της. Ανταποκρινόταν για την εποχή της. Ήταν ένα εγχείρημα στο οποίο καλούνταν να απαντήσει ο Έλληνας τοπικός αυτοδιοικούμενος για τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να κυβερνηθεί, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πάντα η πολιτεία έχει αυτή την πρωτοβουλία να δημιουργήσει αυτό το νομοθετικό, θα λέγαμε, εγχείρημα, το νομοθετικό πλαίσιο κείμενο, βάσει το οποίο θα κληθεί ο τοπικά αυτοδιοικούμενος να διοικηθεί. Αλλά βέβαια δεν είναι και αυτός άμερος των ευθυνών. Αυτό που
ως τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζουμε σήμερα στη χώρα, δεν είναι ένα εγχείρημα το οποίο ξαφνικά ξεπετάει, σκάει ή έρχεται από άλλο πλανήτη. Έτσι, το, μέσα από τις ανάγκες βγαίνει. Το ποιόν, ακριβώς. Ναι. Το ποιόν, εννοώ το ποιοτικό κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ο ίδιος ο αυτοδιοικούμενος. Αν ο ίδιος ο αυτοδιοικούμενος δεν προσπαθεί να πετάξει αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς, και αυτοδιοικούμενος με την έννοια βέβαια και των δημοτικών συμβούλων, έτσι. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρακολουθήσαμε, δηλαδή σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα, κανένας μα κανένας από τους αιρετούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν λογοθέτησε ποτέ στη δικαιοσύνη ή αν λογοθέτησε. Το μόνο παράδειγμα που έχουμε είναι αυτό του πρώην δημάρχου Νικαίας λογοθέτη, ο οποίος βρέθηκε στη φυλακή για 11 μέρες. Αυτό ήταν όλο. Αλλά στη συνέχεια δεν διαλευκάνθηκε δηλαδή ο κόσμος, πέραν των άλλων που ακούει στον χώρο της πολιτικής. Έχει και κάποιες αμφιβολίες επίσης και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως είπαμε, η τοπική αυτοδιοίκηση θα λέγαμε είναι μια πιο πολιτικοποιημένη εικόνα, αλλά στις τοπικές κοινωνίες αυτό που ονομάζουμε πολιτική ζωή, πολιτικό φαινόμενο στη χώρα. Και σίγουρα, ως μιλάω και για τον εαυτό μου, ως τοπικά αυτοδιοικούμενοι, δεν είμαστε πλέον ικανοποιημένοι σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Βλέπω και επειδή τύχει να εκπροσωπώ μπορούν την Ελλάδα. Μπορούν να έρθουν και άλλες αλλαγές, δηλαδή. Μπορούν. Σαφέστατα και μπορούν, γιατί εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα είχε εγκλωβιστεί σε κάποιες έτσι παλές νοοτροπίες, οι οποίες δεν έδιναν την εικόνα του, θα λέγαμε έτσι, του καθαρού τοπίου. Και αυτό το λέω, το βιώνω με την εξής έννοια. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα στην Επιτροπή Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας. Είναι μια επιτροπή που λειτουργεί στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευρύτερος ο χώρος, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρος 47 χώρες. Συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Και μάλιστα χώρες παρακαυκάσιες που κάποιοι, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν κτλ., θεωρούν ότι έχουν μια ασιατική, θα λέγαμε, περισσότερο διάσταση, αλλά δεν είναι έτσι. Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη αγκαλιά, ένας μεγάλος πολιτισμός που χωράει τα πάντα μέσα. Είναι και αυτή μέσα. Όλοι πλην Λευκορωσίας. Εκεί σημαίνουν κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, διαδικασίες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία στη χώρα αυτή, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα κλίμα, θα έλεγα, αρκετά έτσι αρνητικό για τη δημοκρατία. Αλλά ελπίζουμε ότι και αυτή η χώρα κάποια στιγμή θα ενσωματωθεί μέσα στους κόλπους της Ευρώπης, γιατί σας είπα, Ευρώπη ίσον πολιτισμός, Ευρώπη ίσον δημοκρατία. Εδώ γεννήθηκαν αυτές οι έννοιες. Λοιπόν, συμμετέχω σε αυτήν την επιτροπή περισσότερο από 10 χρόνια. Είναι μια επιτροπή διαλογισμού που αφομοιώνει την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως σας είπα, πέραν του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι υπεύθυνο για την εσωτερική, θα λέγαμε, έτσι, επικράτεια της χώρας. Εδώ έχουμε πλέον την καρδιά του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, που συνεδριάζει το χρόνο δύο φορές σε τακτικές συνόδους αλλά και επιτροπές, δηλαδή περίπου σκεφτείτε διαβουλεύσεις όλων των Υπουργείων, που δεν θα έλεγα εσωτερικών, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, υπάρχουν Υπουργεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις περισσότερες χώρες. Ας το πούμε, δηλαδή τη θεωρούν ιδιαίτερη και ξεχωριστή περίπτωση, ως αρμοδιότητα μιλάω, και την έχουν εκχωρήσει σε Υπουργεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε γενικότερη έννοια διοίκηση και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα ίσως είναι κάτι μοναδικό, διότι την αυτοδιοίκηση θεωρεί ως εσωτερική της υπόθεση και την τάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι μια παλιά διάρθρωση, εντελώς θα έλεγα, θέμα οργανογράμματος. Εκεί λοιπόν αφουγκραζόμαστε και τον παλμό της αυτοδιοίκησης, ακόμα και στο τελευταίο άκρο της Ευρώπης, από το Γιβλαρτάρ ως τα Ουράλια Όρη. Μιλάμε για ένα τεράστιο γεωγραφικό χώρο, ο οποίος ενσωματώνει όλες τις ανησυχίες και όλες τις προσδοκίες όλων των λαών ως αυτοδιοικουμένων πλέον μέσα στους ίδιους τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια συσσωρευμένη εμπειρία πολλών χρόνων. Οτιδήποτε και αν γίνει, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και αν γίνει, θα περάσει από εκεί μέσα, θα συζητηθεί, θα εκφράσουμε την άποψή μας. Αν διαφωνούμε, δεν έχει σημασία αν αυτή η μεταρρύθμιση γίνεται στη Ρωσία. Μπορεί και ο Έλληνας αντιπρόσωπος, και είχα την τιμή πολλές φορές να πάρω το λόγο στο βήμα αυτό και να εκφράσω τις απόψεις μου για αυτοδιοίκηση γειτονικών χωρών και κυρίως βέβαια των Βαλκανικών, στους οποίους χώρους εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο έτσι, ενδιαφέρον, αλλά έχουμε και ένα ιδιαίτερο λόγο να προτείνουμε να υπάρχουν αυτοδιοίκησεις όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Αυτή άλλωστε είναι και η πεμπτουσία της αρχής της επικουρικότητας. Αν η αυτοδιοίκηση δεν αφουγκραστεί, το σημείο και το τελευταίο της πολίτη είναι αποτυχημένη. Και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει βίωμα, και ειδικά στις δικές μας τοπικές κοινωνίες και στους δικούς μας ακριτικούς δήμους, στους οποίους βιώνουμε. Τι ήθελα να πω λοιπόν με όλα αυτά, η αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, να το πούμε πλέον, καλύτερα, Ευρωπαϊκή Οικογένεια, τραβάει μπροστά. Κάνει πολλά βήματα. Θέλω να σου πω δηλαδή πράγματα κορυφαία, τα οποία ίσως ο χρόνος δεν μας βοηθάει να τα αναπτύξουμε. Μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελβετία, όπου πλέον το σύστημα, τα λέγαμε, και το κράτος όλο να καταρρεύσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα υπάρχει αυτοδιοίκηση η οποία έχει μια εμπειρία δεκαετιών. Εκεί όμως δεν είναι ανάπηρη.
Γιατί έχει, έχει κινητήριο δύναμη. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Μιλάμε για αυτοδιοίκηση σε άλλες προηγμένες χώρες, στο Βέλγιο, όπου συμβαίνει το εξής απίστευτο. Να μην έχουν κυβέρνηση, αλλά περίπου ένα χρόνο θα δουλεύει. Ήμουνα πριν από ένα μήνα στο Βέλγιο και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών του Βέλγιου, θα ήθελα έτσι να το αναφέρω μια και γίνεται η κουβέντα, είναι 13 συναπτά έτη στο Υπουργείο. Και καμιά κυβέρνηση δεν τον άγγιξε. Και μάλιστα είχα την τύχη να ακούσω από το στόμα του την άποψή του για την ελληνική κρίση. Ναι, από τώρα εμείς θα πούμε και απορούμε, θα φτάσουμε όμως ποτέ σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν το νομίζω. Γιατί έχουμε και τον κακό μας τον εαυτό. Θεωρώ ότι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το προσδιορίσει. Είναι ένα φαινόμενο που ψυχολογικά θα το. Ψυχιατρικά καλύτερα θα το χαρακτήριζα ως αδύνατο να χαρακτηριστεί. Δεν είμαι γιατρός. Μόνο ότι θα το ήθελα. Θαυμάζω αυτή την επιστήμη. Είμαι νομικός, είμαι δικηγόρος. Και. Από αυτή τη σκοπιά μιλάω, έτσι, και βέβαια στη νομική επιστήμη εισέρχεται πολλές φορές και η πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Θεωρώ όμως ότι η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, μόνο σε κάποιες χώρες, κυρίως χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης κτλ., εμάς μας θαυμάζουν γιατί μας θεωρούν ως το λίκνο, ως την φωτοδότρια πηγή της δημοκρατίας, έτσι, από το έλαμψη δημοκρατία, όπως έλεγε παλιότερα και ένα ανέκδοτο, αλλά δυστυχώς σβήσαμε ίσως το καντιλάκι. Τι θα ήθελα να πω, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν είναι μια εικόνα, εικόνα και ομοίωση, μια μικρογραφία αν θέλετε, του συνόλου του πολιτικού σύστημα. Έτσι. Και σαν τέτοια οφείλει, αν θέλετε, είναι η βάση πάνω στην οποία πατάμε. Και αν δεν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουμε ως διαφάνεια, ως, αν θέλετε, τοπική αυτοδιοίκηση ή αυτοδιοικητικός πολιτισμός, έτσι. Η όρη είναι εντελώς δική μου, δεν είναι όμως θέσφατα, έτσι, πάνω στη συζήτηση για μου. Τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρή τοπική αυτοδιοίκηση και δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα, θα έλεγα, άραγες πολιτικό σύστημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολο του οικοδομήματος του πολιτικού συστήματος της χώρας, θα έλεγα, είναι τα θεμέλια. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί άνδρες που μας εκπροσωπούν είχαν μακρόχρονη θητεία μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα έλεγα ότι τα καταφέραν πολύ καλά όταν ανέλαβαν κορυφαίες ευθύνες στα πλαίσια του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, έτσι, ήθελα και να βάλω μια τελεία σε αυτό, γιατί ίσως επεκτηνόμαστε και. Όχι, όχι, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να μας χάνουν λιγάκι στην πορεία του λόγου. Είναι τι εννοούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, ποιος είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο θα πρέπει να στηρίζεται αυτό. Και αυτά τα συμπεράσματα, όπως σας είπα, τα δουλεύουμε πάρα πολύ μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκδίδεται σε ετήσια βάση ένα φυλάδιο ξεχωριστά για κάθε χώρα, το οποίο εκδίδει η Επιτροπή Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας. Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη σημαίνει τοπική δημοκρατία. Με όλα τα στοιχεία μπορώ δηλαδή ανά πάσα στιγμή να σας ανοίξω και με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και με έγγραφο τρόπο, να σας ανοίξω αυτά τα φυλάδια και να σας δώσω ακόμα και το τελευταίο στίγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αχανή Ρωσία για παράδειγμα. Έτσι. Αυτό το κράτος το οποίο έχει τεράστιες διαστάσεις και επεκτείνει πέραν τον Ουραλίου και φτάνει μέχρι και τον Ειρηνικό. Συμπεριλαμβάνουν όλη τη Σιβηρία, το 1/6 της γης δηλαδή είναι μέσα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ακόμα και στην τελευταία κοινότητα, ας πούμε, της Λευκωσίας, δεν ξεχνάμε ότι και η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, ακόμα και στην τελευταία κοινότητα της Μάλτας, δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν τον τρίτο βάθμιο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έχουν μόνο τον πρωτοβάθμιο, δηλαδή τις κοινότητες. Γι' αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του μεγέθους της χώρας και του πληθυσμού του Λουξεμβούργου, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχει περιφέρειες, έχει τις κοινότητες και τους δήμους, έτσι. Και βέβαια να σας πω ότι οι τάσεις αυτή τη στιγμή και ο Καλλικράτης, να έρθουμε και στο ερώτημά σας, ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις, είναι να φτάσουμε σε ένα βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ως το δυνατόν πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Επικοινωνούμενη δοχεία είναι αυτό. Τριτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος. Δευτεροβάθμιος τώρα στην ουσία. Στην ουσία δευτεροβάθμιος, αλλά είναι μια προέκταση του πρώην δευτεροβάθμιου νομαρχιακού σε ένα πιο ευρύτερο σύστημα. Τέλος πάντων, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ερετή είναι. 6 μήνες ο θεσμός. Θα λέγαμε ότι θα φτάναμε εκεί. Ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν τα μηνύματα, αν θέλετε, η όθηση ερχόταν από την Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε για πολύ. Θα γινόταν. Ούτως ή άλλως. Μήπως έγινε γρήγορα με την έννοια ότι δεν ήταν έτοιμη η Ελλάδα ή ο κρατικός μηχανισμός, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, στην εφαρμογή της αυτοδιοίκησης της αιρετής. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα κρίνονται πάνω στην πράξη. Ναι. Δεν θα έλεγα ότι ο Έλληνας ήταν ανώριμος να το δεχτεί αυτό το πράγμα, αυτό το νομοθετικό, έτσι, εγχείρημα, τολμηρό σε πάρα πολλά σημεία.
Στην εφαρμογή του, αν ήταν. Στην εφαρμογή τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Και πάλι οι συγκυρίες οι πολιτικές, γιατί είπαμε ότι αυτά είναι δίδυμα αδέρφια. Παύλα ξαδέρφια. Λοιπόν, ήταν τέτοιες που θεωρώ ότι ο χρόνος έχει οριμάσει. Τώρα, αν υπενήσεστε τα επιτελεία των Υπουργείων έτσι, και κυρίως των εσωτερικών που ήταν η κινητήρια δύναμη της εφαρμογής στον Καλλικράτη, αλλά και άλλα. Οι αρμοδιότητες, πώς μεταβιβάστηκαν και που συνεχώς σταδιακά ας πούμε, δίνονται. Φύγανε από την ομαρχία κάποιες αρμοδιότητες, πήγανε στην περιφέρεια, άλλες πήγανε στους δήμους. Κατά πόσον ήταν έτοιμη όλη αυτή η δομή να στηθεί στην περιφέρεια, οι δήμοι να πάρουν αρμοδιότητες χωρίς να πάρουν όμως πόρους. Και το πάω στα πιο πεζά πράγματα, αλλά τα ουσιαστικά. Θα έλεγα ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε λιγάκι πιο έτσι σοβαρά και ουσιαστικά στη βάση του. Καταρχήν, δεν είναι μόνο ένα Υπουργείο που κινεί μια νομοθετική ρύθμιση. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια συναρμοδιότητα Υπουργείων, έτσι. Γιατί Καλλικράτης δεν είναι μόνο δήμαρχος ή δήμος ή οργανόγραμμα ενός δήμου. Καλλικράτης είναι και μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες που άπτονται, ας πούμε, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που άπτονται του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Συγκοινωνίας, του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, θα έλεγα ότι συναρμόδια είναι. Όλα. Αν όχι όλα, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός των Υπουργείων. Έτσι και με αρμοδιότητες πάρα πολύ λεπτές, τα οποία όταν τα Υπουργεία τις ασκούσαν από μόνα τους, δεν τις ασκούσαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα πολύ απλό, να σας πω, η μεταφορά των μαθητών, η οποία μας ταλάνισε πάρα πολύ και η οποία πάει να βρει τώρα την SLS της. Η μεταφορά, ένα τόσο απλό παράδειγμα και λες, ο Καλλικράτης πώς εμπλέκεται εκεί. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον, ο νόμος του Καλλικράτη, προβλέπει στο να αναλάβουν οι Δήμοι τις τύχες των περιοχών του στα χέρια τους και ανάμεσα αυτό βέβαια είναι και η τύχη των μαθητών. Έτσι. Οι μαθητές είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των Δήμων, είναι ευρυενοί δημότες, αρκετοί από αυτούς έχουν και δικαίωμα ψήφου. Οι 18 δημοί ψηφίζουν πλέον. Άρα είναι και ενεργοί πολίτες. Εκεί τις μεταφορές τις μεταφέρει, θα τις αναλάβει ο Δήμος. Έχει επικρατήσει ένα τέτοιο δυσχερές κλίμα μέσα στη μεταφορά. Με τους διαγωνισμούς, με τις παλινδρομήσεις, τα χρήματα ήταν εκεί, αλλά πολλές φορές υπήρχε φοβερή κακοδιαχείριση των χρημάτων. Ειλικρινά το ζήσαμε στο πετσί μας. Όσο καιρό ήμουν στο Υπουργείο, στην πολύ κέραια θέση του Διευθυντού του Υφυπουργού Εσωτερικών, τον οποίο ευχαριστώ μάλιστα από βάθος καρδιάς για αυτήν την τιμή που μου έκανε, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με ένα πάρα πολύ έτσι έντονο τρόπο. Μας πίεζε όλη η Ελλάδα. Κοιτάξτε, τα παιδιά θα μείνουν χωρίς μεταφορά, τα παιδιά θα μείνουν χωρίς σχολείο. Και ποιος γονιός, ποιος πατέρας ή ποιος πολίτης στη χώρα αυτή δεν πονάει. Δεν αισθάνεται την καρδιά του να χτυπάει άσχημα όταν ακούει το παιδί ότι θα πάει στο σχολείο. Ναι. Είναι βασικό. Ο Καλλικράτης είναι πλάκι. Αναμίχθηκε σε αυτό το πράγμα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βάλουμε. Έγινε μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική. Να αναλυφθεί αυτή η πρωτοβουλία από τους Δήμους. Δεν ήταν εύκολο. Όταν υπάρχουν χρέη, μη πληρωμένα, χρέη που δεν είχαν πληρωθεί δηλαδή, αξεπλήρωτα, αρκετά χρόνια και όταν όλες οι διαδικασίες δεν έχουν τόσο διαφανείς τρόπους. Και διαδικασίες πώς να το πω με απλή γλώσσα, να καθίσεις και να συμμαζέψεις τα 6 μήνες. Σας δίνω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε ότι ο Καλλικράτης δεν είναι αναθέη. Συνεχίζουμε, φίλε και φίλοι ακροατές. Είμαστε με τον κύριο Σταμάτη Γεωργούλη. Είμαστε μία ώρα πριν και λέγαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Και παρακαλέσαμε τον κύριο Γεωργούλη να μείνει λίγο ακόμη για να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα. Γιατί ενδεχομένως θα αργήσει να ξανάρθει. Ο κύριος Γεωργούλης, στο χωριό του, στην Ορεστιάδα και στο Χανδρά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει προηγουμένως και να ρωτήσω τι γίνεται με τους καποδιστριακούς δήμους, συνενώθηκαν, έγιναν ένας καλλικρατικός, έτσι. Και υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις, ήταν διαδημοτικές, αυτομάτως πάνε στο καλλικρατικό δήμο. Ποιο είναι το καθεστώς τους, πώς λειτουργούν. Τώρα ίσως και να μην είναι και σωστές οι ερωτήσεις που κάνω, αλλά θέλω διευκρινήσεις. Η ερώτηση είναι ολόσωστη. Μπορώ να σας καθησυχάσω. Ευχαριστώ. Πολλούν ότι δεν λειτουργούμε εδώ πέρα με γυμνασιακά ή ηλικιακά κριτήρια. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο αγγίζει το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε το εξής φαινόμενο στην Ελλάδα. Ίσως κακό διαχείριση, ίσως κακό διοίκηση, ίσως καμιά φορά και λίγο έτσι αυθαίρετη εφαρμογή των νόμων. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι πραγματικά εποφθαλμιούσαν ή έβλεπαν έτσι με ένα μάτι, θα λέγαμε, διάθεση παρανομίας. Δεν υπάρχει νομίζω κανένας Έλληνας τέτοιος. Ίσως στην εφαρμογή του νόμου να ξεφεύγουμε.
καμιά φορά να υιοθετούμε πρακτικές που δεν φαίνονται τόσο σύνομες. Έχουν γίνει και αυτά. Με απλά λόγια. 6.000 νομικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα. Μία απίστευτη σπατάλη, μία απίστευτη, θα λέγαμε έτσι, κακή οργάνωση διοικητικών συμβουλίων, μία απίστευτη σπατάλη χρήματος, διασπάθηση θα την χαρακτηρίζαμε, και βέβαια με κονδύλια που πολλές φορές οι αμοιβές των ανθρώπων αυτών άγγιζαν πολύ υψηλές, θα λέγαμε, πολύ υψηλά επίπεδα. Και έτσι όταν το 50% προβλημάτων Δήμου πάει στα νομικά πρόσωπα, στις δημοτικές επιχειρήσεις, πραγματικά εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα του πόσο σωστά διοικούνται αυτοί οι Δήμοι, του πόσο ορθά εφαρμόζονται οι νόμοι. Αυτό το πράγμα προσπάθησε ο Καλλικράτης να το νοικοκυρέψει. Και έτσι είπαμε, σε κάθε Δήμο θα έχουμε δικαίωμα να έχουμε μόνο δύο νομικά πρόσωπα. Ό,τι θέλετε κάντε, αυτό είπαμε με απλά λόγια στους αιρετούς, πάρετε τα νομικά σας πρόσωπα, συγχωνεύστε και μάλιστα είχαμε βάλει και προθεσμίες ασφικτικές, πολλές από τις οποίες δεν τηρήθηκαν, με αποτέλεσμα τώρα να χρειάζεται εκ των υστέρων παρέμβαση νομοθετική, φυσικά εννοούμε. Έτσι. Τι γίνεται τώρα με τους καποδιστριακούς που αναφέρατε, οι οποίοι πρέπει να περάσουν στους καλλικρατικούς? Εκείνο που είπαμε στους αιρετούς είναι το εξής. Θα εντάξετε μέσα στις λειτουργίες του Δήμου όλες τις διαδημοτικές σε όλο το εύρος το οποίο βρίσκονταν αυτές, είτε αυτές ήταν σε απομακρυσμένα σημεία του παλιού καποδιστριακού και τώρα πλέον βρίσκονται επίσης, μιλάμε γεωγραφικά, πολύ μακριά από το κέντρο του Δήμου, προκειμένου η οριστεία, αλλά έχουμε και το τρίγωνο. Έτσι. Οι διαστάσεις φτάνουν κάποια στιγμή και τα 80 χιλιόμετρα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το Ορμένιο έχουμε τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα από εδώ. Έτσι. Και παραπάνω, και αν βάλουμε και την εξαριστερών διεύρυνση και την εκδισμών και εξανατολών, καταλαβαίνετε ότι η ακτίνα του Δήμου μεγαλώνει. Πλέον έχουμε μισό σχεδόν νομό, το 1 τρίτο. Δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Κρατήστε μόνο δύο τέτοιες επιχειρήσεις, ίσως ήταν και μια πρόκληση. Είχαν τόσο πολύ διασκορπιστεί, υπήρχε μια διάχυση των αρμοδιοτήτων, που ήταν αδύνατον ή πάρα πολύ δύσκολο. Αδύνατον δεν είναι τίποτα σε μια δημοκρατία. Σε μια δημοκρατία πάντα υπάρχουν λύσεις και διέξοδο. Και σε μια δημοκρατικά αυτοδιοικούμενη τοπική αυτοδιοίκηση πάντα υπάρχουν λύσεις και διέξοδο. Με διάλογο. Και με συνένεση. Και με συνένεση, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα. Έτσι. Και όταν βέβαια η ορίμανση είναι ανάλογη, ανάλογα θα λειτουργήσει και η πολιτεία, έτσι. Θα δεχθεί πολλές φορές υποδείξεις, αν θέλετε, από το χώρο των αιρετών, διότι αυτοί διοικούν τους Δήμους. Και αν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι απόψεις, πώς η κεντρική διοίκηση θα μπορέσει να τις ενσωματώσει μέσα στην ορθή λειτουργία του όλου πολιτικού πλησίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, λέμε τώρα στους Δήμους, με απλά λόγια, κρατήστε δύο μόνο νομικά πρόσωπα. Εντάξτε, αν θέλετε, αυτά τα πολιτιστικά ή τα άλλα της ευρύτερης μορφής. Έτσι, με τις ΔΕΙΑ και όλα αυτά, ούτως ώστε και εξοικονόμηση πόρων να γίνει. Αλλά βέβαια δεν θέλουμε να βλάψουμε και το ανθρώπινο δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο σημείο που πολλοί να βρεθούν στον δρόμο? Ξέρουμε ότι έχουν γίνει, θα λέγαμε, κάποιες βεβαιωμένες κινήσεις που βρίσκονταν στα όρια της νομιμότητας, με υπερπληθώρα προσωπικού, με μια υπερδιόγκωση ανθρώπινου δυναμικού σε πολλές από αυτές. Με το να υπάρχει και διασπάθηση πόρων. Είχαμε, θα λέγαμε, δημοτικές επιχειρήσεις τις οποίες όχι μόνο δεν καταφέρναμε να χρηματοδοτήσουμε από τα δικά τους έσοδα, αλλά τους πληρώναμε και από τα τακτικά έσοδα των Δήμων. Απαράδεκτο για μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται χώρα αυτοδιοικούμενη με έναν τρόπο διαφανή. Έτσι, στην Ευρώπη θα είναι αδιανόητο, δηλαδή, οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθεί να μην έχει τη δική της βιωσιμότητα. Αυτός είναι ο σκοπός που ο Καλλικράτης συνένωσε, συμπύκνωσε όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα. Και μην φανταστείτε βέβαια ότι είναι νομικά πρόσωπα μόνο με οικονομικό περιεχόμενο. Είναι και πολιτιστικό. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, στη χώρα, έτσι, με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στον Πειραιά για παράδειγμα, η Ράλιος, η Ιωνίδιος σχολή κλπ. Και είπαμε μόνο κατ' εξαίρεση να κρατηθούν κάποια εκτός της δομής των δύο νομικών προσώπων, εάν και εφόσον βέβαια συνέτρεχαν ιστορικοί λόγοι, είχαν μια πορεία προειδεγραμμένη και βέβαια πάντα με ομόφωνη απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων και με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και συνυπογραφή, σύμφωνη γνώμη προκειμένου εν κατακλείδη μέχρι το τέλος δηλαδή της διαδικασίας του Υπουργού Εσωτερικών, του αρμόδιου, του εκάστοτε αρμόδιου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα νοικοκύρεμα. Σε αυτή την πορεία και σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που ο Καλλικράτης, ας μην επιχειρούν οι πολέμοι να βρουν μόνο τα αρνητικά, να δουν και τα θετικά, έτσι. Σε αυτή τη χώρα είναι καλό να βλέπουμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Και όχι βέβαια κραυγές απόγνωσης. Έτσι. Πάντα με νυφαλιότητα. Αυτά τα 6.000 νομικά πρόσωπα που είχαν ένα σύνολο απίστευτο δεκάδων χιλιάδων δημοτικών υπαλλήλων. Πολλοί από τους οποίους πραγματικά ήταν όμοιροι, ξεκρέμαστοι, έτσι. Με τις συμβάσεις που άλλοτε έλεγαν, άλλοτε οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τους προέκταν και άλλοτε δεν τις προέκταν και δημιουργούσαν ειλικρινά οικογενειακά δράματα, αυτά τα 6.000. Μεγάλη αμαρτία, κύριε Γιώργουλε. Αιμορραγία. Πολύ όχι μεγάλη. Αμαρτία. Αιμορραγία. Πολύ μεγάλη. Αυτά τα 6.000, εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε
κοιτάζοντας τους Έλληνες πολίτες της Οδικής Αυτοδιοίκησης, ότι τα κάναμε 2.000. Θα μου πείτε, ο αριθμός σημαίνει και ποιότητα. Θα έλεγα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η συρρήκνωση αυτή σημαίνει πραγματικά διάσωση πόρων. Και σημαίνει και ποιότητα. Και έτσι, αυτό θα ήθελα να είναι το μήνυμα που περνάει αυτή τη στιγμή με αυτή τη συρρήκνωση. Και θα έλεγα το εξής έτσι, επειδή πιθανόν είναι πρακτικά και στη δική μας τη δημοτική ενότητα. Συνενώθηκαν τέσσερις νομίζω, τέσσερις έτσι, του παλιού Τριγώνου, της Λύσσας, Κυπρίνου και της Ορθέας. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ανθρώπινο δυναμικό πάρα πολύ αξιόλογο, που έχει κατά καιρούς διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στους δήμους στους οποίους ανήκει κάθε μια ξεχωριστά δημοτική αρχή. Και εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Δεν θέλω να στουρθοκαμιλίζω. Γνωρίζουμε ότι πολλά προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και σε φεστιβάλ και πολιτιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έπρεπε να είναι το διαμάντι, το κόσμημα και να φέρουν ένα τεράστιο εισόδημα στους δημότες και να βελτιώνονται οι δημοτικές επιχειρήσεις και δεν έγιναν. Δεν θέλω να κατονομάσω πράγματα, αλλά υπήρχαν πολιτιστικές εκδηλώσεις που μαζεύαν και 15 και 20.000. Πολλές φορές, ας πούμε, επισκέπτες και στο τέλος πληρώνουμε την τσέπη μας. Γιατί εν κατακλείδη εσείς και εμείς πληρώνουμε. Όλοι φορολογούμαστε σε δημοτικό επίπεδο. Έτσι, όπως είναι απαράδεκτο επίσης, θεωρώ δημοτικές επιχειρήσεις με οικονομικό κυρίως περιεχόμενο να χρηματοδοτούνται από τους δημότες. Δηλαδή τα φυσικά αγαθά που μας χάρισε ο Θεός, να το πάρω σε αυτή τη διάσταση και όχι στη νομική, να μην μιλήσουμε με την έννοια του δικηγόρου. Έτσι, το νεράκι. Είναι και μονοπόλιο το έχουμε. Πλέον να καταντήσει μονοπόλιο. Και αυτή τη στιγμή να υπερφορολογούνται οι δημότες. Για να πίνουν αυτό το νεράκι, το οποίο το πίνανε από τις πηγές τους, το παίρνανε, οι παππούδες μας το κουβαλούσαν μάλιστα μέσα σε πύλινες στάμνες. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί, με την υπερφορολόγηση. Απλούστατα, οι Δήμοι έχουν αποκτήσει πλέον δικές τους δυνατότητες να φορολογούν τους δημότες. Εκείνο που θα ήθελα εγώ προσωπικά να. Όχι να συστήσω, δεν έχω αυτό το δικαίωμα να το κάνω, αλλά να προτείνω ως ένα θέμα διαλόγου, είναι μην εξοντώνετε φορολογικά τους δημότες σας. Αυτό πολλές φορές αυτό. Νομίζω ότι προς τα εκεί πάει όταν δεν θα έχουν πόρους οι Δήμοι για να ανταπεξέλθουν έτσι στις υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη. Δηλαδή, βιώσαμε σε κάποιους από τους Δήμους του πρώην, τους καποδιστριακούς, πρώην καλλικαρτικούς. Βιώσαμε απίστευτα φαινόμενα. Υπερτιμολογημένες αποδείξεις νερών, οι οποίες τελικά δεν αποδείχθηκαν. Τώρα βοηθάει η διάβια. Η διάβια βοηθάει. Θα έλεγα είναι μία. Να τη χαρακτηρίσω. Διαφανής, διαυγής, ας την πούμε τη λέξη. Το λέει, ναι. Το λέει και από μόνος. Ναι. Διαδικασία μέσα στην αυτοδιοίκηση που βοηθάει να πέφτει φως και να μην μένουν σκιές σε οποιαδήποτε από τις δράσεις με οικονομικό περιεχόμενο της αυτοδιοίκησης. Τι σημαίνει διάβια, αναρτώ στο διαδίκτυο. Και εδώ βέβαια να πούμε και του στραβού το δίκαιο. Έτσι. Ναι. Όλοι δεν έχουμε δυνατότητα πρόσβαση σε αυτό. Και ειδικά οι μεγάλες ηλικίες. Μόνο ότι ένας υπολογιστής και ένα ίντερνετ υπάρχει σχεδόν σε όλα τα σπίτια. Το να υπάρχει σαν συσκευή και λοιπά, εντάξει, αλλά οι γνώσεις. Αυτό εννοώ. Επί της ουσίας δεν λειτουργεί όμως. Ή κάποιος δεν έχει τις γνώσεις να μπαίνει μέσα, ή και αν μπαίνει μέσα ένα ξέρω χαρτί, τι λέει αυτό, λέει εκείνο. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνει και το περιεχόμενο. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα το εξής. Πέρα από το ηλεκτρονικό κομμάτι, διάβια να υπάρχει και σε όλες τις διαδικασίες του Δημού. Δηλαδή, αν μπορεί ο Δημότης να μπαίνει μέσα, σε μία ώρα του Δημότη, έτσι τη χαρακτηρίζουμε, όπου ο Δήμαρχος θα έχει αποκεντρώσει αρμόδιες και θα λέει, εσύ Δήμαρχε, λέω, αναφέρω ένα όνομα τυχαίο. Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Οριστιά. Όχι. Θα αναλάβεις να ενημερώνεις τους πολίτες, να τους παρέχεις διάβια. Αυτό είναι η έννοια. Πάνω, ας πούμε, στον τρόπο που λειτουργεί η ΔΕΙΑ για το θέμα του νερού. Έτσι. Και να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να ανοίγει ο αντιδήμαρχος που θα είναι επιφορμένο. Ένας δήμαρχος δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Σαφώς δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Να ανοίγει τα κοιτάπια του και να λέει, εδώ πέρα σου έδωσα αυτή την απόδειξη. Στην χορήγηση δεύτερης οικονομικών υπηρεσιών. Αυτή αιτιολογείται ως εξής. Αλλά και πλέον να υπάρχει και λογική βάση, έτσι. Διότι το να δίνεις μια τεράστια, ας πούμε, να έχεις προσδιορίσει τη μονάδα του κυβικού και να τη βγάζεις μια μαθηματική ακρίβεια, πολλές φορές η αριθμή είναι σκληρή που συντηρεί την δημοκρατία. Όταν το άλλο το βγάζεις 200 ευρώ νερό, ας πούμε, το εξάμεινο, τόσα δεν πληρώνουμε και στην Αθήνα. Λοιπόν, ο δημότης του τάδε τοπικού διαμερίσματος που το πληρώσει αυτό δεν αισθάνεται ότι δικείται. Και βέβαια, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Έτσι. Διάβια λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Αποκεντρώστε αρμοδιότητες. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ και αριθμητικά, αλλά και πάρα πολύ σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο. Δώστε αρμοδιότητες. Ή τουλάχιστον καθορίστε αυτό που λέγεται διάβια να λειτουργήσει στην πράξη. Να αισθάνεται ο πολίτης, ακόμα και από το τελευταίο τοπικό διαμέρισμα, και μέσα από την ίδια την πόλη,
την κεντρική πόλη του Δήμου, ας πούμε, ότι θα πάει, θα ανοίξει πόρτα και ανά πάσα στιγμή θα πάρει μέρος σε ένα θέμα στο οποίο πιστεύει ότι αδικήθηκε. Mm. Ότι πληρώνει οικονομικά περισσότερο ή όσες πράξεις δεν έχουν μόνο οικονομικό περιεχόμενο ή και τέτοιες πράξεις και αποφάσεις των συμβουλίων, να του τις εξηγήσουν και να τις αναλύσουν οι αιρετοί άρχοντες. Γι' αυτό άλλωστε το στέλνουμε εκεί πέρα. Ότι γίναν βάσει αυτών των διαδικασιών, πατάνε πάνω στην νομιμότητα και βέβαια να τους εξηγήσουν και πάνω στη λογική ότι αν δεν το κάναμε αυτό το πράγμα, ειλικρινά θα υπήρχε μια τεράστια δυσλειτουργία μέσα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να είμαστε, αλλά πρέπει και να πείθουμε ότι είμαστε. Έτσι. Η γυναίκα του κέντρου δεν πρέπει μόνο να φαίνεται. Αλλά και να είναι. Και να είναι ταυτόχρονα. Έτσι, αυτή θεωρώ ότι είναι η λογική της διαφάνειας. Έτσι, δηλαδή, πέρα από τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, καλό είναι όλες αυτές οι συσκευές βέβαια να χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του πολίτη και να λειτουργούν πάνω στο κομμάτι, θα λέγαμε, το ανθρωπιστικό στην ανθρωπιστική του διάσταση. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω περισσότερο και πείτε άλλη φορά δεν έρχομαι. Μία ερώτηση μόνο για το ΕΣΠΑ. Ναι. Το οποίο καλούνται να το διαχειριστούν περιφέρειες. Ακριβώς. Κοιτάξτε, θα λέγαμε είναι η τελευταία ανάσα σωτηρίας για την περιφέρεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετές υστερήσεις. Και στην ύπαρξη κοινοτικών κονδυλίων έχουμε πια μια εμπειρία συσσωρευμένη που ξεπερνά τα 25 χρόνια στα ευρωπαϊκά όργανα. Όσοι από εμάς είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν αυτές τις εμπειρίες, το διαπίστωσαν και οι ίδιοι, η διεισόμαση, θα λέγαμε. Έτσι. Yeah. Τώρα τι γίνεται, αυτή τη στιγμή έρχονται κάποια σημαντικά κονδύλια. Δεν βλέπω όμως το βαθμό ενεργοποίησης. Έτσι. Mm. Οι περιφέρειες είχαν ένα στελεχειακό δυναμικό, αλλά είχαν και τις αδυναμίες τους. Θα έλεγα ότι θεωρώ ότι μέσα στο 2011 ή αρχές του 2012 θα μπούμε για τα καλά στα βαθιά νερά. Έτσι. Είναι κονδύλια τα οποία μπορούν να σώσουν την περιφέρεια. Η ελληνική περιφέρεια αυτή τη στιγμή να σώσει μια συγκριτική διάσταση. Έτσι. Έχουμε τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις φτωχότερες. 2-3 μάλιστα από τις δικές μας περιφέρειες είναι σε τόσο χαμηλό επίπεδο που οι Ευρωπαίοι πολλές φορές έτσι, με βάση έναν μέσο κοινό όρο που δίνουν κάποιες συντεταγμένες κάποια κριτήρια, μας αφήνουν πολύ χαμηλά κάτω από το μέσο όρο. Και το ερώτημα είναι γιατί ρε παιδιά δεν εισπράτεται όλα αυτά τα κονδύλια που χρηματοδοτούμε και εμείς σε ένα σημαντικό βαθμό, γιατί υπάρχουν και πόροι από τον εθνικό φορέα. Yeah. Υπάρχει συγχρηματοδότηση πολλές φορές, τα βλέπουμε αυτά. Γιατί δεν τα καταφέρνετε να τα απορροφήσετε και ξέρετε τι γίνεται όταν δεν απορροφούν τα κονδύλια αυτά. Επιστρέφουν αλλού. Επιστρέφουν και έχουν δικαίωμα να τα διεκδικήσουν οι άλλες χώρες. Και σήμερα δεν είμαστε εμείς, είμαστε 25. Κάποτε ήμασταν 10, μετά γίναμε 18, μετά γίναμε 25. Καταλαβαίνετε. 27. 27, έχετε δίκιο. 27 έχουμε την τελευταία διεύρυνση Βουλγαρία-Ρουμανία. 27. Έτσι. Η προτελευταία ήταν με τις 10 μέσα στις οποίες ήταν και η Κύπρος. Και εμείς είχαμε πει, όπως θυμάστε, στο τρίτο κύμα των διευρύνσεων. Έτσι, το πρώτο ξεκίνησε από το 1973, μετά είχαμε τη διεύρυνση. Συγγνώμη, το πρώτο ξεκίνησε με τους 6 αρχικά, τη συνθήκη της Ρώμης, όπως θα θυμάστε, πολύ παλιά η εποχή. Στη δεκαετία του 50, στη συνέχεια έχουμε το 73 με τις τρεις άλλες χώρες που πήγαμε σε 9 και μετά έχουμε την Ελλάδα ως 10, έχουμε τις δύο χώρες Πορτογαλία, Ισπανία 12, έχουμε μετά μια άλλη διεύρυνση τριών σκανδιναβικών χωρών. Πάμε στις 15 και οι 10 μαζικά που μπαίνουν μαζί με την Κύπρο, την Ουγγαρία και τις προανατολικές χώρες και οι δύο τελευταίες Βουλγαρία. Άρα έχουμε σχεδόν 5 διεύρυνσεις στην πορεία. Ναι. Έτσι, μέσα σε αυτό λοιπόν το ευρύτερο, θα λέγαμε, ευρωπαϊκό, στενό ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όχι το ευρύτερο που προαναφέρουμε του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 47, αλλά το στενό, τον καθαρά, τον 27, της παλιάς ΕΟΚΝΗΝ Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Όταν δεν θα πάρουμε εμείς αυτά που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ και κάθε ΕΣΠΑ, και δεν θα τα απορροφήσουμε, θα τα πάρει ο Πορτογάλος, θα τα πάρει ο Λουξεμβουργιανός, θα τα πάρει ο Ισπανός. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με κριτήρια αγοράς, ανταγωνιστικά. Και όποιος δεν μπορεί να σταθεί, και οι Δήμοι πολύ περισσότερο, δεν θα μπορέσουν να σταθούν στις προκλήσεις αυτές και οι περιφέρειες. Έτσι, εδώ έχουμε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε 13 αιρετές, έτσι δεν είναι. Και έχουμε και τις 7 αποκεντρωμένες. Έτσι, οι αποκεντρωμένες είναι καθαρή δημοσιογραφία. Και αλληλοκαλύπτονται, μήπως. Μην καπελώνει η αποκεντρωμένη την αιρετή. Δεν υπάρχει διάθεση καπελώνων. Σας μιλάω διάθεση με δεν κάθε υπάρχει. Ειλικρίνεια ναι. Από πολιτική άποψη. Διάθεση δεν υπάρχει. Ουσιαστικά όμως όσον αφορά αρμοδιότητες. Η κατατομή των αρμοδιοτήτων είναι αυτή. Που χωλαίνει, γιατί πολλές φορές έχουμε επικαλύψει. Δηλαδή, όταν μια αρμοδιότητα καλούνται να τις ήδη διαχειριστούν τρεις φορές αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν τη λέμε καν αυτοδιοίκηση, ναι, οι 7 περιφέρειες εν προκειμένου, οι 13 αιρετές περιφέρειες, και πολλά από αυτά τα θέματα αγγίζουν στη συνέχεια και τους Δήμους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει
ένα επίπεδο τέτοιο συνεργασίας που να μην καταρχήν οι αλληλοκαλύψεις να αποφευθούν, ένα αυτό, και το δεύτερο να γίνει μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε έτσι, οριοθέτηση των ομιλητών, δηλαδή πού σταματούν τα χωράφια του ενός εκεί που αρχίζουν του άλλου. Έτσι, όπως και στο θέμα της προσωπικής ελευθερίας. Έτσι. Η δική μου ελευθερία αρχίζει εκεί που σταματάει η δική σας και η δική σας αρχίζει εκεί που σταματάει η δική μου. Αυτό είναι σαφές. Λοιπόν, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ας μην ξεχνάμε ότι οι περιφέρειες, τουλάχιστον η θέληση του νομοθέτη, είναι να αναχθούν σε υψηλούς μηχανισμούς στρατηγικής ανάπτυξης των περιοχών τους. Και το ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή είναι πρόκληση. Είμαστε στο ξεκίνημα. Είμαστε στα σπάργανα, είμαστε στο ενδιακό επίπεδο. Η μη ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, θα έλεγα, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα, που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις, όχι μόνο της ιστορικής περίοδος της Ελλάδας, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχνάμε ποια είναι τα πορίσματα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου και η Λαγκάρτ και ο πρώην πρόεδρος του, ο Στρόσκαν, τα είχαν ασφαλώς επισημάνει, είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει σημαντικό πρόβλημα και δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή δεν μαζεύουν τα έσοδα που πρέπει για να ξεχρεώνουν τα δάνεια. Αλλά πέρα από εκεί υπάρχει και ένας τρόπος, μάλλον δεν υπάρχει ένας ορθός τρόπος στην ορθή κατανομή και αξιοποίηση των κονδυλίων. Εδώ τώρα πια περνάω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, τα παραδείγματα τα οποία αντλούμε από την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας πρέπει να περάσουν και στο τοπικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι τι είναι η κεντρική σκηνή της χώρας, είναι ο αντικατοπτρισμός της περιφερειακής, ας πούμε, της αυτοδιοίκησης της χώρας. Μια μικρογραφία, μια είναι η περιφέρεια. Πολύ σωστά το λέτε, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, καιρός είναι οι περιφέρειες να αναλάβουν αυτό το στρατηγικό ρόλο. Να νοικοκυρέψουν, θα λέγαμε, την περιφέρεια. Εκεί όπου η περιφέρεια αυτή τη στιγμή πάσχει από παραλυσία και έχουμε πολλούς τομείς. Στην Ελλάδα δεν γίνονται σωστές αξιοποιήσεις των χρημάτων που είναι προορισμένες να έρθουν στη χώρα. Δεν είναι, πολλά από αυτά δεν φτάνουν ποτέ. Και αυτά που φτάνουν. Χρησιμοποιούνται ίσως και εκεί που θα έπρεπε. Ζήσαμε δεκαετίες ολόκληρες. Ναι, και κάτι πακέτα. Πακέτα θαλασσοδρόμια. Τα λέγαμε. Εγκαταλειμμένα κτίρια για πια σε όλη την περιφέρεια και ειδικά εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που ήταν ένας φορολογικός παράδεισος και ένας αναπτυξιακός παράδεισος. Χάθηκαν δεκάδες εκατομμύρια χρήματα. Έτσι, σε για πια τα οποία εισπράχθηκαν κατέληξαν στα ταμεία κάποιων συγκεκριμένων φορέων, νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων. Και δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι, δείξτε μου εσείς ένα εργοστάσιο που να λειτουργεί με έτσι έναν, θα έλεγα, ικανοποιητικό ρυθμό σε όλη την έκταση περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αυτό βέβαια το λέω και, πιστεύω, και ο φίλος περιφερειάρχης που εξελέγει πρόσφατα. Ένας πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος, τυχαίνει να γνωριζόμαστε και από τα φοιτητικά μας χρόνια και να έχουμε μια κοινή πορεία. Θεωρώ ότι τα έχει αυτά τα πράγματα υπόψη του, τα έχει ενστερνιστεί και ότι θα υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Θα το έλεγα με μια απλή κουβέντα, μην κουράζουμε τους ακροατές, ότι είναι η τελευταία μάσκα οξυγόνου που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Αν δεν αξιοποιηθεί σωστά, θα μιλάμε την επόμενη δεκαετία ή 20ετία με όρους τριτοκοσμικούς πλέον στη χώρα αυτή. Να το ευχηθούμε, να το πετύχουν. Εμείς το ευχόμαστε ολόψυχα. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό που κληρονόμησε η νυν αιρετή αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρεια. Δεν φτάνει, έχω αυτή την αίσθηση. Μακάρι να διαψευστώ. Αυτό το λέω και σαν ένα καμπανάκι κινδύνου, μέσα σε εισαγωγικά πάντα. Έτσι. Δεν είμαι ίσως ο καταλληλότερος άνθρωπος που θα κάνει αυτές τις προτάσεις ή τις υποδείξεις. Υπάρχουν και άλλα στελέχη πολύ ικανά σε αυτή τη χώρα. Αλλά πιστεύω πως πρέπει να το προσέξουν οι αιρετοί. Είναι, αν θέλετε, η τελευταία ευκαιρία που έχουν στα χέρια τους. Υπάρχει δυνατότητα να προσληφθεί επιστημονικό προσωπικό. Mm-hmm. Ας το δούμε καθαρά τεχνοκρατικά. Οι ευκαιρίες στη ζωή δεν είναι πολλές. Mm-hmm. Περνούν οι δεκαετίες, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι είχαμε μια δημοκρατία που λειτουργούσε κατά έναν τρόπο που εμείς ήμασταν υπερήφανοι από το 1974 και μετέπειτα, 33 χρόνια, 34, και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχει τεράστια κενά μέσα αυτό το πολιτικό-οικονομικό σύστημα, ας το πούμε έτσι, και φτάνουμε σε ένα σημείο μια σχεδόν, θα λέγαμε, κατάρρευση. Μια σχεδόν κατάρρευση. Σχεδόν. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι οι τελευταίες ευκαιρίες πρέπει είναι εδώ. Το ΕΣΠΑ είναι εδώ. Πρέπει να το αρπάξουμε από τα μαλλιά και κυρίως να έχουμε ένα οπλοστάσιο πολύ γερό στα χέρια μας που θα πατάει πολύ καλά στα πόδια του και θα αξιοποιεί ακόμα και το τελευταίο λεπτό του ευρώ που προορίζεται για αυτή τη δουλειά. Σήμερα λοιπόν γίνεται μια σύσκεψη για το ΕΣΠΑ στην Καβάλα. Μάλιστα. Με τον κύριο Γιαννακίδη, με τον κύριο Ντόλιο. Μάλιστα. Και με τον κύριο Τιμωσίδη, τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Καβάλα, για το ΕΣΠΑ. Mm. Στον τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι ένας τομέας μόνο από ό,τι πούμε. Ένας. Το ΕΣΠΑ, να του πούμε, στη γλώσσα μας έχει πολλά ποδάρια. Ναι. Έχει πολλές συνιστώσεις στην επιστημονική γλώσσα. Αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά. Μακάρι. Και ο τομέας υγείας βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικός.
καταλαβαίνετε ότι αγγίζει και τον τελευταίο πολίτη και μάλιστα τώρα αναμένονται και οι συγχωνεύσεις. Έτσι. Ναι. Και άρα εκεί σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή αναμένεται η συγχώνευση των νοσοκομείων του Δημοτικού Αλεξανδρούπολης. Έχει υπάρξει και ανακοίνωση δελτίου τύπου κλπ. Και από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και πρόσφατα. Έχω ένα συνδιοίκηση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο διοικητής στην Αλεξανδρούπολη, εγώ διοικητής στην. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικού το έχει ήδη συζητήσει, ετοιμάζει και αυτό μία, έτσι, ένα ψήφισμα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία η υγεία να φτάσει και σε ευρωπαϊκά επίπεδα προηγουμένα, αλλά πλέον στην καθημερινότητα του πολίτη να δίνει απαντήσεις. Μην κινούμε έναν πολίτη για μια απλή υπόθεση, ας πούμε, το Αρμένιο στην Αλεξανδρούπολη, και αυτό δεν θα είναι καλύτερο. Έτσι. Και βέβαια, ο Καλλικράτης τώρα πώς παρεμβαίνει στην υγεία, τέλος πάντων, έχει και ο Καλλικράτης το λόγο του σε οποιοδήποτε πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας. Μα τώρα εδώ ακούμε Καλλικράτη στην παιδεία, Καλλικράτη στην υγεία, Καλλικράτη εδώ, Καλλικράτη εκεί. Λέω, κάποια στιγμή θα ακούσουμε και για τον Ικτίνο. Ίσως ήταν ένα εφιολόγημα. Το βάπτισμα αυτό, έτσι. Καλλικράτης στην αρχαία Αθήνα σήμαινε πολλά πράγματα. Αλλά θα λέγαμε ήταν αυτό που έβαλε την πόλη να λειτουργήσει σε μια κοινή αρχιτεκτονική, έτσι. Για πολλές ώστες τον συγχαίρω με τον Καλλικράτη, με τον Φιδία, με τον Ικτίνο κτλ. Ο Φιδίας ήταν αυτός που έφτιαχνε τα γλυπτά, έτσι, τον κορυφαίο. Ναι. Ο Καλλικράτης όμως ήταν αρχιτέκτον. Αρχιτέκτον. Ήταν αυτός που δόμησε την αρχιτεκτονική της Αθήνας του Χρυσού Αιώνα, Περικλή, που έβαλε τις βάσεις, ας πούμε. Και να πούμε και κάτι σαν υπομορφή, έτσι, αστείσμου. Τελικά όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που δωρήσαν το όνομά τους είτε σε παλιά, έτσι, εγχειρήματα βελτίωσης της ζωής της πόλης, καταλήξαν στο τέλος στη φυλακή. Λογοδοτήσανε. Το ξέρετε ότι οι οραματιστές του Παρθενώνα κλήθηκαν στην εκκλησία του Δήμου και κατηγορήθηκαν ότι υπερέβησαν τον προπολογισμό κατά τρεις φορές. Ο Φιδίας, για παράδειγμα, πέθανε στη φυλακή, έτσι. Οι κορυφαίοι αυτοί άνθρωποι. Αυτό υπομορφή αστεϊσμού. Πρέπει να το ξέραμε όλοι, βεβαίως. Υπομορφή αστεϊσμού και βέβαια ούτε μία σχέση έχει με πρόσωπα ή πράγματα τη σημερινή κατάσταση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Μια μισή ώρα είμαστε εδώ, αλλά ήταν μια υπέροχη συζήτηση. Δεν ήταν κανένα ταλαιπωρία, ευχαρίστηση. Πιστεύω ότι είναι να ακούει κανείς έναν άνθρωπο με τόσες πολλές γνώσεις είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν θα ξαναρθείτε, θα είστε πάλι εδώ. Αυτό μπορώ να σας το υποσχεθώ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.